Καλημερίζω επίσης και τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Λεονταράκη. Καλημέρα και σε εσάς, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Λουδιέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα. Αμήν, να είναι όλα καλά. Φαίνεται ότι η Εύα δεν μας άφησε σοβαρές πληγές, τουλάχιστον από όσο έχουμε δει και έχουμε μάθει από γύρω-γύρω. Αλλά είπα, ας επικοινωνήσουμε καλύτερα με την πολιτική προστασία για να δούμε τα δεδομένα μας. Κυρία Δουλειράκη, θα έλεγα ότι ήταν ένα τυπικό φθινοπορεινό σύστημα καιρικό το οποίο επηρέασε το νησί. Σε καμία περίπτωση τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που είχαν αναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Ευτυχώς θα έλεγα έτσι, σε κάθε περίπτωση. Κανένας δεν ήθελε να έχουμε ζημιές, ούτε περιουσίες να χάνονται, ούτε μην τι άλλο ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν. Μα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν χρειαζόμαστε. Βροχή όμως χρειαζόμαστε, γιατί είναι τέτοια και η εποχή και αν δεν βρέξει δεν θα έχουμε. Ποτιστικές βροχές, αλλά δυστυχώς όχι σε όλο το νησί. Για παράδειγμα, η Μεσαρά, η οποία είναι μια περιοχή που πραγματικά έχει ανάγκη το νερό, κατά τόπους δεν έπεσε ούτε σταγόνα. Σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα, ξεπεράσαν το 80-90 χιλιοστά βροχόπτωσης. Άρα ήταν, θα το έλεγα, μια κανόνιστη κακοκαιρία. Ναι, μεν σε άλλες περιοχές ευλογία, αλλά σε άλλες περιοχές το περιμέναμε πώς, αλλά δεν μας έκανε το χατήρι. Ευτυχώς η Λουδιέρα έχει χωρίς προβλήματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει το τι έγινε το 15 του Οκτώβρη στο νησί, στην Αγία Πελαγία, στη Σιτία. Υπήρχε σε επιφυλακή όλος είχε τεθεί ο μηχανισμός της περιφέρειας στην εργασία με τους Δήμους. Είχε πραγματοποιηθεί και μια τηλεδιάσκεψη τις προηγούμενες μέρες στον Υπουργό, τον κύριο Σιλιανίδη. Και αν το θέλετε, για μένα εκεί ήταν το ζωμί της ιστορίας, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Ναι. Διότι ήταν περιφερειάρχες σχεδόν στο σύνολό τους όλοι. Και με μία φωνή ζήτησαν ότι πλέον θα πρέπει τα αστεία και τα ψέματα να τελειώσουν. Με την έννοια πια ότι δεν γίνεται η πολιτεία, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία όσον αφορά τις περιφέρειες, κάθε λίγο και λιγάκι να αυξάνονται, να βαθμίζονται. Και οι υπηρεσίες με την έννοια της οικονομικής βοήθειας, της αυτοτέλειας, να υποβαθμίζονται κάθε μέρα. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει. Αν θέλουν να υπάρχει σοβαρή πολιτική προστασία, σοβαρή θωράκιση. Το κομμάτι που αφορά την αυτοδιοίκηση, θα πρέπει η πολιτεία να αποφασίσει τι θέλει. Ή θα χρηματοδοτήσει αδρά και γενναία τις περιφέρειες και τους Δήμους να κάνουν αυτά που ξέρουν, αυτά που μπορούν, αυτά που γνωρίζουν και για αυτά τα οποία είναι υποχρεωμένοι. Διαφορετικά δεν μπορεί να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Αν το θέλετε, αυτό ήταν για μένα το ζουμί του Σαββατοκύριακου, το σοβαρό ζήτημα του Σαββατοκύριακου από τη στιγμή που δεν είχαμε προβλήματα όσον αφορά την κακοκαιρία. Και ήταν κάτι πραγματικά που σύσσωμα όλοι οι περιφερειάρχες ζήτησαν από τον κύριο Τηλιανίδη και τον κύριο Πέτρα, ο οποίος ήταν παρόν. Πήραν κάποια απάντηση? Κύριε Λουτζεράκη, δεν πήραν. Ειλικρινά δεν πήραν. Η απάντηση είναι που ακούμε διαχρονικά ότι έχουν χρηματοδοτηθεί ή έχουν γίνει βήματα κινήσεις. Να μην τα μηδενίζουμε τα πράγματα. Έχουν γίνει, αλλά είναι απειροελάχιστα. Είναι πράγματα τα οποία είναι ανάξια λόγου με την έννοια ότι δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, το να φορτώνουμε τις περιφέρειες και τους Δήμους αρμοδιότητες χωρίς πόρους επιδεινώνει προβλήματα και σε καμία περίπτωση η όποια βοήθεια μέχρι τώρα έχει έρθει δεν είναι ικανή να λύσει ζητήματα ή να θέσει στρατηγικούς άξονες και στις περιφέρειες και στους Δήμους. Διότι είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Περιφέρεια και Δήμο. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι κάτι που το συζητάμε κατά κόρον τον τελευταίο χρόνο και μαζί από την ίδια εκπομπή, την ίδια συχνότητα, κύριε Λεονταράκη, είτε ξεκινώντας από την αντιπυρική περίοδο, γιατί και πάλι για πολιτική προστασία μιλάμε, ή φτάνοντας στο σήμερα, αυτό το οποίο χρειάζεται και για την ενίσχυση των υπηρεσιών και για και για το προσωπικό. Ήσασταν, νομίζω, εκείνος ο οποίος χαρακτηριστικά είχε πει ότι πολιτική προστασία ή η πολιτική προστασία χρειάζεται όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Σωστά. Διότι αν ένας διαραγεί, τότε δεν έχεις πολιτική προστασία, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Ανασυγκρότηση εκβάθρων, κύριε Λουτζεράκη. Ανασυγκρότηση εκβάθρων. Όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας που αποτελούν το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας να αναβαθμιστούν ουσιαστικά. Η πολιτική προστασία, αν θα μπορούσα να το συγκρίνω με κάποια άλλη, ας το πούμε, ευθύνη τη δημόσια διοίκηση, σαν κράτος γενικότερα, σαν πολιτεία συντεταγμένη γενικότερα, εγώ θα τη συνέκρινα μόνο με την εθνική ασφάλεια. Mm-hmm. Καταλάβατε. Είναι σοβαρό. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Το τελευταίο διάστημα ακούμε κατά κόρον, ιδιαίτερα μετά από κάποιο σοβαρό ζήτημα, και καλά κάνουν και ρωτάνε,
έχουν καθαριστεί τα ρέματα, έχετε προβεί στους καθαρισμούς τους απαραίτητους. Εγώ θα χαρώ πραγματικά κάποια στιγμή να ακούσω εσάς τα στιγμάτια Λουγερά και το σταθμό σας γενικότερα, διότι αναδεικνύει τέτοια ζητήματα. Πόσα χρηματοδοτήκατε για να καθαρίσετε τα ρέματα, για παράδειγμα? Έχετε πάρει λεφτά? Θα ήθελα, είναι, αν το θέλετε, ένα προσωπικό παράπονο, να τα ακούσω κάποια στιγμή. Έχετε χρηματοδοτηθεί σαν περιφέρεια για να προβείτε στους καθαρισμούς τους ανάλογους? Έχετε χρηματοδοτηθεί για να κάνετε το σχεδιασμό σας? Και τι απαντάτε? Δεν υπάρχουν αυτά, κύριε Λουγερά. Δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Γιατί αφού ρωτάτε, πρέπει και να απαντήσετε. Δεν υπάρχουν, ειλικρινά, ειλικρινά. Η περιφέρεια, η δική μας, μπορώ να μιλάω για τη δική μας, πραγματικά κάνει τα πάντα προσπαθώντας από κάπου αλλού να ξεκλέψει πόρους ή αξιοποιώντας κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο στο να εξοπλίσει τα τμήματα πολιτικής προστασίας, τεχνικές υπηρεσίες, να κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένη να κάνει. Ψάχνοντας από κάπου αλλού. Μιλάτε για το απόλυτο μηδέν σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, πολιτική προστασία, μισό λεπτό, ή για τα ελάχιστα κουκιά που δεν φτάνουν ούτε να βγείτε έξω από την πόρτα? Κυρία Δουλειράκη, θεσμοθετημένος κωδικός πολιτικής προστασίας για τις περιφέρειες δεν υπάρχει. Και αυτά που λαμβάνουν. Τι λέτε, καλέ. Τι λέτε τώρα, καταλάβατε τι είπατε? Θεσμοθετημένος κωδικός για τις περιφέρειες δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει, κύριε Λουδιράκη. Μα και όλα αυτά που τάζουν και λένε κάθε φορά. Δεν υπάρχει, κύριε Λουδιράκη. Και αυτά που λαμβάνουν οι Δήμοι πάγια από την κυβέρνηση, από το κράτος, την όποια κυβέρνηση, δεν φτάνουν για το πετρέλαιο. Τα έχουμε ξαναπεί. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ακούσει τρία διαφορετικά σχέδια τα τελευταία χρόνια. Άρα θα πρέπει να συναποφασίσουμε κάποια στιγμή τι θέλουμε. Ανασυγκρότηση, ωραία, κβάθρων, ξεκινώντας από τα σώματα ασφαλείας που επιμερίζονται το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών, να πάμε στο ΣΟΤΑ, οι οποίες επιμερίζονται το βάρος της θωράκισης όσον αφορά την προετοιμασία. Ή θα τα κάνουμε, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Μάλιστα. Ή να τα δώσουμε στους ιδιώτες. Τουλάχιστον, ναι, ναι. Αυτό που λέτε τώρα το πάει αλλού το πράγμα. Δηλαδή, πολιτική προστασία αναλαμβάνουν οι ιδιώτες και πάει λέγοντας. Μα τα έχουμε πει πέρυσι, θα το ξαναπεί την κουβέντα, και για όποιον θέλει μπορεί να το ψάξει. Νομίζω ότι γύρω στα 800 εκατομμύρια ήταν πέρυσι αυτά που δαπάνησε η χώρα για πυρόδες. Καλώς τα δαπάνησε για πυρόδες. Δεν είπα να καούμε σε καμία περίπτωση. Αλλά θα πρέπει να ανατρέχουμε στους ιδιώτες. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την ΕΒΑ, η προειδοποίηση παραμένει και για σήμερα. Κινείται ανατολικά το κύμα, έτσι? Σωστά, κύριε Λουδεράκη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο χθες το μεσημέρι. Είναι η Κρήτη στο κάδρο μέχρι και σήμερα, αργά το μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε αυξημένα τα ανακλαστικά, χαμηλές ταχύτητες, διότι και το οδόστρωμα είναι ολισθηρό, και να προσέχουμε. Αυτά, κύριε Λουδιράκη. Αλλά όσον αφορά ζημιές από το πέρασμα της ΕΒΑΣ ή ζητήματα τα οποία χρειάστηκε να κινητοποιήσουν την περιφέρεια ή την πυροσβεστική, τουλάχιστον σε εμάς δεν έγινε γνωστά. Όχι. Ναι. Ήταν πραγματικά ήπια τα χαρακτηριστικά. Να επαναλάβω, χαλαζόπτωση που γνωρίζετε και καταιγίδες εκεί προς τα Ανόγια. Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε κάποιες περιοχές. Στην Αγία Ρουμέλη καταστράφηκε το κουφάρι ενός σκάφους. Κάποια μεμονωμένα πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο του νησιού, αλλά και άλλες περιοχές όπου δεν έβρεξε ούτε δάκρυ, δεν έπεσε, όπως ας πούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Ελαιοκομική, ελαιοπαραγωγική περιφερειακή ενότητα της Κρήτης που έχει άμεση ανάγκη το νερό, αλλά δεν έπεσε ούτε σταγόνα. Είναι τα περιοχές, όπως το λέω, περιγράφετε και εσείς, οι οποίες περιμέναμε τις βροχές, έτσι, ένα αγωνιωδός, τις θέλαμε για τον πρωτογενή παραγωγή, αλλά όχι, δεν έβρεξε δυστυχώς. Και αν έβρεξε, ήταν τόσο λίγο το οποίο είναι ανάξιολόγου. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση, ξαναλέω, σε καμία περίπτωση. Όλη αυτή η προετοιμασία και όλη αυτή, δεν θα έλεγα κινητολογία προς Θεού, διότι διαβάζουμε και διάφορα ζητήματα για ποιο λόγο να είναι σε εσύ κάποιο έκτακτο. Φύλαγε τα ρούχα να είσαι στα μισά, διότι αυτό που είναι στις 15 του Οκτώβρη, δυστυχώς καθ' ομολογία της ΕΜΗ, δεν προβλέφθηκε. Από τη στιγμή που μπορεί να προβλέψει κάτι, ας είμαστε εμείς επιφυλακοί και ας μην συμβεί οτιδήποτε. Ας μην ξανανοίξουμε μια κουβέντα που διαφωνούμε. Εκεί τουλάχιστον για τη 15η. Δεν ξέρω αν σας ενημερώσανε ή όχι, αλλά δύο μέρες πριν τα δελτία κυκλοφορούσαν. Και επίσης λένε οι μετεωρολόγοι ότι τρεις εβδομάδες πριν υπήρχαν εκείνα τα στοιχεία που τους έδειχναν και είχαν ενημερώσει ότι επίκυνται δύσκολα καιρικά φαινόμενα, άλλο αν δεν εκμεταλλεύτηκαν σωστά. Δεν το λέω εγώ, το λένε μεταξύ τους. Κουβέντα κάνουν μεταξύ τους. Παίζουν το χαλασμένο τηλέφωνο και διαραίονται όλα αυτά.
να σας πω κάτι, το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορώ να πω συζήτηση των μετεωρολόγων. Αν υπάρχει κάποια διαφωνία ή αν υπάρχει κάποιος διαξεφισμός για άλλα ζητήματα, αυτό πραγματικά δεν αφορά εμένα, δεν νομίζω να αφορά και τους ακροατές. Ναι, σωστά. Το αποτέλεσμα μετράει, που ήταν αυτή η τραγωδία η οποία καταγράφηκε και αυτές οι μεγάλες ζημιές για τα νοικοκυριά και το βιό των ανθρώπων. Όμως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ο επίσημος φορέας όσον αφορά την καιρική ενημέρωση, την πρόληψη καιρού γενικότερα. Είτε λέγεται αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται στρατός, είτε λέγεται οποιοδήποτε φορέας τέλος πάντων του κράτους αυτού. Η ΕΜ είναι ο αποκλειστικός και μοναδικός σε εισαγωγικά πληροφορίδωτη. Κύριε Λονταράκη, είπατε σοβαρότερα σήμερα. Όσον αφορά την αναγγελία εκτάκτων σημάτων ή κινδύνων. Ναι, είπατε σοβαρότερα σήμερα για τους περιφερειάρχες, οι οποίοι στο σύνολό τους, όχι στην πλειοψηφία τους, στο σύνολό τους, ζητούν επιτακτικά προσωπικό και χρηματοδότηση από αυτό το περίφημο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο ιδρύσαμε για να κάνουμε πραγματικά ασφαλέστερη, αν θέλετε, τη ζωή. Καλώς έγινε, αλλά το κάναμε καλώς γιατί έγινε. Θέλουμε να είναι ασφαλέστερη η ζωή του καθενός από εμάς, και η ζωή και η περιουσία του. Και από την άλλη, όταν σας ρώτησα αυτό που είπατε, είπατε σημαντικότερα πράγματα. Μα για αυτά ποια λεπτά με λεφτά μιλάτε? Εδώ δεν υπάρχει θεσμοθετημένος κωδικός χρηματοδότησης για την πολιτική προστασία. Τώρα μεταξύ μας θα κοροϊδευόμαστε? Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί είμαστε μεγάλοι και δεν μας χωράει και το δάχτυλό μας. Τα είπατε με δύο κουβέντες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λονταράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.